Για όλους όσους δεν έχουν πάρει ακόμη σύνταξη, αλλά αυτή θα εκδοθεί μετά τις 30 εκ του 2015, θα χορηγείται μόνο η σύνταξη που αναλογεί στις καταβαλλόμενες εισφορές. Μόνο μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους θα χορηγείται το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυημένης σύνταξης. Το τέλος των συντάξεων θα ολοκληρώνεται καθώς παγώνει μέχρι το 2021 η κρατική συμμετοχή στα Ταμεία Κύριας Ασφάλισης από τον προϋπολογισμό. Παράλληλα, μειώνονται οι συντάξεις ακόμη και για όσους έχουν ήδη θεμελιωμένα δικαιώματα ή έχουν κάνει τα χαρτιά τους και περιμένουν σύνταξη. Αν παρατηρηθούν ξανά ελλείμματα από μισθούς και συντάξεις, αυτές θα κόβονται αυτόματα με ειδικό ή μη αυτόματο μηχανισμό. Αυτά είναι μερικά και μόνο από τα ψηλά γράμματα που κρύβει ο εφαρμοστικός νόμος Τσακαλώτου. Τα μέτρα που έφερε η κυβέρνηση με το τρίτο μνημόνιο έρχονται να προσθεθούν πάνω στα καταστροφικά μέτρα των δύο προηγούμενων μνημονίων που τις συντάξεις μας τις έκαναν προνοιακά βοηθήματα, έκοψαν δικαιώματα στην υγεία, στα φάρμακα, σε κοινωνικές δαπάνες. Η κατάσταση των συνταξιούχων γίνεται τραγική από το τρίτο μνημόνιο που έρχεται να σαρώσει και να μην αφήσει τίποτα σε ό,τι με κόπο σε όλη μας τη ζωή δουλέψαμε, δεν το χρωστάμε σε κανέναν και δεν δανειστήκαμε ποτέ από κανέναν. Θεωρούμε απαράδεκτη, ταξική αυτή την επιλογή και φυσικά οι συνταξιούχοι δεν πρόκειται ποτέ στην συνείδησή τους να την νομιμοποιήσουν, θα αγωνιστούν με κάθε τρόπο για να αντιπαλέψουν αυτές τις πολιτικές μαζί με το εργατικό κίνημα, γιατί είναι και τα παιδιά μας που πραγματικά υποφέρουν με όλες αυτές τις πολιτικές. Πιστεύετε πως οι συνταξιούχοι τα τελευταία χρόνια είναι αυτοί που πλήττονται πιο πολύ από τα μνημόνια? Οι συνταξιούχοι πλήττονται πραγματικά, αλλά και φυσικά και η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα δεν είναι σε καλύτερη μοίρα. Οι συνταξιούχοι βεβαίως είναι ανήμποροι, έχουν ειδικές ανάγκες, προβλήματα όπως τα φάρμακα και την υγεία τους, που καταλαβαίνετε ότι η κατάστασή τους γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Και λόγω αυτού τώρα θα προχωρήσουν σε κάποια κινητοποίηση? Ναι, δεν έχουμε σταματήσει καθόλου τις κινητοποιήσεις. Κάθε μέρα τα σωματεία μας κινητοποιούνται, κάθε μέρα μας τα σωματεία οργανώνουν την πάλη, παρά ότι είναι καλοκαίρι και οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν και άλλο χαρακτήρα προβλήματα, δεν σταματήσαμε και δεν θα σταματήσουμε την πάλη μας, γιατί ξέρουμε ότι έρχονται τα καινούργια μέτρα, ξέρουμε ότι θα ψηφιστούν το επόμενο διάστημα και φυσικά δεν έχουμε άλλο δρόμο να επιλέξουμε από το δρόμο του αγώνα απέναντι στις βάρβαρες πολιτικές, που και η σημερινή κυβέρνηση βεβαίως από εκεί που θα έσχιζε τα μνημόνια μας φόρτωσε ένα τρίτο μνημόνιο. Τέλος, παρακράτηση θα υπάρξει για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που θα επιβάλλεται σε όλες τις συντάξεις. Έτσι, μες τους χαμένους από τις προωθούμενες αλλαγές, οι νέοι ασφαλισμένοι λαμβάνουν σύνταξη που υπολογίζεται με βάση τα κατώτατα όρια και κυρίως γυναίκες και μητέρες ανηλίκων, άνδρες μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες με λίγα χρόνια ασφάλισης και χαμηλές αποδοχές, παλιοί και νέοι ασφαλισμένοι, δικαιούχοι συντάξεων λόγω θανάτου και άλλα.